ξεκινήσω έτσι τη συζήτηση λέγοντας ότι η συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα δεν είναι απλά μια επέτειος για τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου. Το Πολυτεχνείο ζει. Και ζει γιατί διαμόρφωσε πέρα από την ιστορικότητα την οποία έχει σαν γεγονό είναι αυτό που είπε προηγούμενα ο σύντροφος ο Χρήστος, δηλαδή είναι μια, ένα, μια, ένα γεγονός που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία μεγάλα γεγονότα που σημάδευσαν την ιστορία του εργατικού κινήματος, το Μάη του 1936, την Ελληνική Επανάσταση του 1943-1949 και βέβαια το Πολυτεχνείο που είναι κτλ. Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά με τις δύο άλλες ημερομηνίες που ανέφερα. Έτσι, η, ενώ το Μάη του 1936 ακολούθησε η δικτατορία του Μεταξά και σχεδόν 40 χρόνια μέχρι το 74, μια πολύ σκοτεινή περίοδο για τα ελληνικά πράγματα, η ήττα της Ελληνικής Επανάστασης του 1943-1949 ήταν αυτό το περιβόητο μεταφυλιακό κράτος, το οποίο θα πούμε για, για ορισμένα πράγματα, για να γίνει κατανοητό ότι ήταν αυτό. Ε, το Πολυτεχνείο, σε αντίθεση, άνοιξε αυτή την περίοδο την οποία ζούμε όλα αυτά τα χρόνια, που είναι η σύγχρονη Ελλάδα, όπως τα λέμε, και όπως τα πω πράγματα για να κατονοήσουμε κτλ. Είναι δηλαδή κάτι το πολύ ουσιαστικό που χαρακτηρίζουν, που δίνει αυτή η εξέγερση του Πολυτεχνείου, αυτό που είπα για μια για η σύγχρονη Ελλάδα, που θα δούμε σε τι ακριβώς συνίσταται αυτή, που είναι πραγματικά μια άλλη Ελλάδα σε σχέση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, τα χρόνια δηλαδή από τη δημιουργία του ελεύθερου κράτους. Ε, γι' αυτό δεν είναι απλά μια επέτειος το Πολυτεχνείο, είναι μια ζωντανή πραγματικότητα που σημαδεύει όλους εμάς οι οποία ζούμε από τότε μέχρι σήμερα, ας πούμε, και δεν ξέρω για πόσες γενιές ακόμα θα χαρακτηρίζει αυτό το Πολυτεχνείο. Ε, πράγματι, αξίζει να πούμε δύο λόγια, ε, ότι πράγματι η δικτατορία δεν ήταν κεραυνός εν ούτε το έργο λίγων επίερκων και ανόητων αξιωματικών. Αυτά ήταν αργότερα, τα χαρακτήρισαν έτσι απλά από την αστική τάξη για να δικαιολογήσουν το κύριο στήριγμα του αστικού καθεστώτος που είναι ο στρατός, για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν. Το λέω αυτό γιατί η δικτατορία προετοιμαζόταν από το 1944, παρακαλώ, από τότε που ιδρύθηκε ο Ιδέες. Ήταν μια παράνομη οργάνωση που υπήρχε και λειτουργούσε μέσα στο στρατό και πολλές φορές, όλα τα, προηγούμε... όλα τα χρόνια δηλαδή μέχρι και το 1967 που τελικά θα επιβληθεί η δικτατορία των συνταγματαρχών, έτσι ετοίμαζαν δικτατορίες ή επέβαιναν ομά στα πολιτικά πράγματα έτσι, της χώρας της Ελλάδας, δηλαδή εκείνα τα χρόνια κτλ. Ε, ένα, δύο. Η δικτατορία ετοιμαζόταν από δύο πλευρές, όχι ο βασιλιάς με την λεγόμενη δικτατορία που ετοίμαζαν οι στρατηγοί και η δικτατορία την οποία ετοίμαζαν οι συνταγματάρχες, οι κατώτεροι κατά κάποιο τρόπο αξιωματικοί, που τελικά αυτοί έλαβαν το κόκκινο φως από τους Αμερικάνους και επιχείρησαν το πραξικόπημα. Όπως κάθε δικτατορία, όπως κάθε δικτατορία στον κόσμο. Η δικτατορία έθεσε εκτός νόμου τα πολιτικά κόμματα, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις κοινωνικές οργανώσεις, ανάμεσα στις οποίες βεβαίω και τους, και τους φοιτητικού συλλόγους κτλ. Περιόρισε τις δημοκρατικές ελευθερίες, καθήλωσε το βιωτικό ε, επίπεδο, άνοιξε τις φυλακές και τις εξορίες κτλ. Αυτά τα γνωστά, τα οποία κάνει, κάθε δικτατορία πάση περιπτώσει, επέβαλε λογοτεχνία, επανέφερε την Ελλάδα μερικές δεκαετίες πίσω, έτσι καθιερώνοντας αυτή τη λεγόμενη προγονολατρία, προνο... ας πούμε δηλαδή τα ιδεώδη υποτίθεται της παραποιώντας, γιατί δεν είχαν καμία σχέση αυτοί οι καραβανάδες, με τον αρχαίο πολιτισμό. Αυτό είναι, είναι ευκολονόητο. Ο αρχαίος πολιτισμός είναι από τους λαμπρότερους που απέκτησε το ανθρώπινο είδου στην ιστορία του από τότε που παρουσιάζεται. Αυτοί δεν είχαν καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα, απλά εκεί με τις περικεφαλές και, ε, ε, και τις ασπίδες και τις κλαμίδες παριστάναν τους αρχαίους Έλληνες και τα λοιπά, αυτά τα καρακιοζηλίκια δηλαδή, τα οποία κάναν. Αλλά αυτή ήταν η νοοτροπία των στρατιωτικών εκείνη τη εποχής, έτσι και τα λοιπά. Αυτή η δικτατορία... Θα, θα, βάλει τον ελληνικό λαό, τον οποίο χαρακτήρισε ασθενή και τα λοιπά, στο γύψο για 7 ολόκληρα χρόνια, ώσπου υποτίθεται θα θεραπευόταν ο ασθενής αυτός, θα καταργόταν τα φαύλα, το φαύλο καθεστώς των πολιτικών και τα λοιπά, και αυτοί θα εξηγένανε θα την Ελλάδα, που αποδείχθηκαν τελικά ότι ήταν και κλέφτες και δεν κάναν τίποτα άλλο παρά να βασανίζουν τον Ελληνικό λαό. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου θα ανατρέψει αυτό το καθεστώς. Έτσι, για να ε, καταλάβουμε πόσο σημαντικό ήταν καταρχήν το πρώτο, δηλαδή το το, το, το Πολυτεχνείο η εξέγερση του Πολυτεχνείου, έτσι ανέτρεψε ένα δικτατορικό καθεστώς. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία, δηλαδή αυτό που ε, είπα στην αρχή... ότι σημάδεψε την σύγχρονη ελληνική κοινωνία... να δούμε σε τι ακριβώς τη σημάδεψε... ίσως πράγματα τα οποία δεν είναι και, και πάρα πολύ γνωστά. Και, ο, και η δικτατορία λοιπόν δεν ήταν κεραυνός εν εθρία... όπως είπε και ο σύντροφος ο Χρήστος προηγούμενα. Έτσι έχει μια ιστορία την οποία θα προσπαθήσουμε... Να, ε, να, να εξερευνήσουμε εδώ ε, μαζί. Ε, οι πρώτης αντιδράσεις, καταρχήν δεν είναι σωστό αυτό που λέγεται ότι ο λαός δέχτηκε τη δικτατορία, όχι δεν είναι σωστό, υπήρξε μια αντίσταση αρκετά σημαντική, περίπου το 1% του ελληνικού λαού, δηλαδή περίπου 70.000 φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν από αυτό το καθεστώς. Οι 70.000 ήταν περίπου το 1% του πληθυσμού που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μικρός ε, αριθμός. Ωστόσο, η, η μαζική αντίσταση απέναντι στο καθεστώς αυτό αρχίζει από το 1970 κυρίως, δηλαδή τρία χρόνια μετά την επιβολή του μαζικά. Δηλαδή αρχίζουν οι κινητοποιήσεις πρώτα και κύρια στους εργατικούς χώρους για αυξήσεις δηλαδή στους μισθούς γιατί η δικτατορία καθήλωσε τους μισθούς. Επιβλήθηκε για τρία βασικά πράγματα, για πολλά αλλά για τρία βασικά πράγματα, απλά θα τα επαναλάβω δηλαδή, ήταν για να μπορέσει να συνεχίσει αυτό που είχε ονομαστεί με καθεστώς. Μετά, την, μετά το, την ήττα στον εμφύλιο πόλεμο το 1949 θα επιβληθεί αυτό το λεγόμενο μετεμφυλιακό με καθεστώς. Ήταν ένα καθεστώς υπερεκμετάλλευσης των εργαζομένων και υπερκαταπίεσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο ελληνικός καπιταλισμός να γνωρίζει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην ιστορία του. τρει είναι οι σημαντικές όπου ο ελληνικός καπιταλισμός αναπτύσσεται. Είναι μία στα τέλη του 19ου αιώνα, δηλαδή με την κυβέρνηση του Χαρή Λαουτρικού, που αν έχετε ακούσει. Η δεύτερη μεγάλη περίοδος ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού είναι αμέσω μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την προστίκη περίπου 1,5 εκατομμυρίων προσφύγων, δηλαδή το 1922, όπως θα έχετε δει και στην προσούρα των δύο συγγραφέων εδώ από την από την πόλη σας, ε, και η τρίτη είναι αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως αμέσως μετά τον εμφύλιο Πόλεμο, που είναι η πιο σημαντική περίοδος ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού και βιομηχανοποίησης της χώρας. Η ρυθμή ανάπτυξης τότε του ελληνικού καπιταλισμού είναι η δεύτερη στον κόσμο, μετά την Ιαπωνία, και ορισμένα χρόνια ή η τρίτη μετά την Ισπανία, όπου είχε επιβληθεί η δικτατορία ε, του Φράγκου. Έτσι, αυτό ε, προσπάθησε να συνεχίσει, γιατί ήδη στο μετεμφυλιακό καθεστώς είχαν γίνει ορισμένες σημαντικές ρογμές, αυτές που, για, με την κυβέρνηση του Γέρο Παπανδρέου, του Γεωργίου Παπανδρέου, την περίοδο 65-67, όπου έχουμε και τα Ιουλιανά γεγονότα, μια άλλη πολύ σημαντική περίοδο... Έτσι που χαρακτηρίζει τα ελληνικά πράγματα. Ε, η, η, αυτό το καθεστώς δηλαδή προσπαθεί να συνεχίσει ένα... συνεχίζοντας την υπερεκμετάλλευση και καθυλώνοντας... το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων και του ελληνικού λαού... σε γενικότερες γραμμές στα πρόδειχα επίπεδα στα προδικτακτορίας επίπεδα δηλαδή, μέχρι και το 1974 που θα πέσει η Χούντα. Το δεύτερο ήταν έτσι τα συμφέροντα του Αμερικάνικου Υπηρελισμού και, και το τρίτο, αν θέλετε, με κάθε τρόπο εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Μεγάλου Κεφαλαίου. Όταν μιλάμε γιατί εκείνη την εποχή είναι που χτίζονται όλες οι μεγάλες βιομηχανίες στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για μεγάλες βιομηχανίες, όχι με μέτρα τη μικρή χώρα μας, αλλά στην παγκόσμια κλίμακα που μετρούσαν δηλαδή στο, στο επίπεδο της παγκόσμιας αγοράς, όχι μονάχα στον ελλαδικό χώρο. Σήμερα δεν υπάρχει σχεδόν καμία από όλες αυτές. Το δεύτερο έχουμε την ενοποίηση σχεδόν όλων των μεγάλων οργανισμών του δημόσιου τομέα, αυτά που γνωρίζετε σήμερα, που γνωρίζουμε ότι είναι αποτέλεσμα αυτής της περίοδου, ο ΤΕ, η ΔΕΗ, η Σιδηρόδρομη η... κτλ. Τότε δηλαδή ενοποιούνται όλα αυτά τα πράγματα και αποκτάνε αυτό τον εθνικό και ταυτόχρονα μεγάλο χαρακτήρα. Είναι δηλαδή αυτό που είπα προηγούμενα για να μην επιταθώ άλλο γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Είναι η περίοδος της πολύ μεγάλης ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού. Από αυτή την πολύ μεγάλη ανάπτυξη έτσι, η, η ελληνική εργατική τάξη δεν κερδίζει και γενικότερα τα λαϊκά στρώματα απολύτω τίποτα. Η εξαθλίωση είναι γενικευμένη. Είναι αυτά που βλέπουμε καμιά φορά έτσι για τις χώρες της Αφρικής περίπου αυτό ήταν το βιωτικό επίπεδο. Εγώ που σας μιλώ φοράω σε παπούλτσια, ήταν με 15 χρόνια. Για να το δώσουμε και λιγάκι παραστατικά αυτό το πράγμα. Δεν είχαμε τότε βιβλία. Μια τσάντα είχαμε που μας την έκανε η γιαγιά μας από διάφορα υφάσματα και έναν πίνακα μέσα όπου γράφαμε εκεί με μια κυμολία ό,τι μας έλεγε ο δάσκαλος στα σχολεία όπου υπήρχαν σχολεία. Αυτή ήταν η κατάσταση μέχρι περίπου και το 67 Και βεβαίως θα ξέρετε ότι δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν σπάνιο πράγμα, έτσι η τουαλέτα δεν υπήρχε σε κανένα σπίτι, το 90% περίπου δεν είχαν τουαλέτα ή πολύ περισσότερο αυτά τα οποία είναι απαραίτητα και σημαίνουν στοιχειώδη σύγχρονη εποχή, δηλαδή το ψυγείο, η κουζίνα, η ηλεκτρική εννοώ, το πλυντήριο, αυτά τα τρία πράγματα, τα τρία διαρκή καταναλωτικά αγαθά που αποτελούν λίγο πολύ τη σύγχρονη ζήτηση. Δεν εννοείται σήμερα χωρίς αυτά τα τρία βασικά αντικείμενα ένα σύγχρονο σπίτι. Ε, τότε ήταν άγνωστα. Παντελώς. Για να όσο το δυνατόν πιο παραστατικά το τι κατάσταση. Πιο. Αυτό το καθεστώς προσπάθησε η Χούντα να διατηρήσει για να μπορέσει να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη στο μεγάλο κεφάλαιο. Οι επενδύσεις βεβαίως ήταν αρκετά σημαντικές και από τις υπεριαλιστικές χώρες. Τότε έρχονται, δεν είναι ακριβώς ελληνικές, τώρα βέβαια είναι ελληνικοί, Η Εσοπάπας λεγόταν ή Εξόντορα όπως είναι το όνομά της εκεί και ένα σωρό από όλες αυτές οι βιομηχανίες που δημιουργήθηκαν εκείνα τα χρόνια. Για να αυτές, αυτό βέβαια σήμερα δεν υπάρχει. Έχουν καταστραφεί με την κρίση τη, του, του, ελληνικού καπιταλισμού. Δεν υπάρχει αυτοβιομηχανία όπου υπήρχε στην Ελλάδα και να δημιουργήθηκε εκείνα τα χρόνια. όλα τα χαλιβουργία που είχαν αναπτυχθεί εκείνα, που είχαν, αναπτυχθεί εκείνα τα χρόνια. Δεν υπάρχει κλωστοϊφαντουργία που έδινε το 25% το καθάρισμα του εθνικού προϊόντος εκείνη τη χώρα. Δεν υπάρχει, έχουν, πάει όλα προς Ανατολά σε αυτές οι βιομηχανίες, γιατί είναι ταυτόχρονα και εργατοβόρες. Δεν υπάρχουν τα, τα βιομηχανίε παπουτσιών που ήταν η χώρα παρήγαγε πάρα πολλά, δηλαδή είχε από τα μεγαλύτερα εργοστάσια τότε σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν υπάρχει η πυραϊκή η πατραϊκή που ήταν μια βιομηχανία με 7.000 εργάτες που μετρούσε σε διεθνέ επίπεδο. Δεν υπάρχουν τα ναυπηγεία, έχουν κλείσει σχεδόν όλα. Παραδείγματο χάρη τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά είχαν 7.000 εργάτε. Τώρα, ξέρετε, στην ουσία δουλεύουν φτιάχνοντα πολεμικά αυτά. Και τώρα είδα εκεί τα ναυπηγεία Λευσίνα τα δίνουν σε έναν τυχοδιόκτη εκεί. Πιστεύω να πάρει μερικά εκατομμύρια από το κράτο και να φύγει. Και αυτές οι επενδύσεις για να πούμε και το τελευταίο, από το μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο έβαλε ελάχιστα χρήματα από τη τσέπη του, ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε από αυτό το σχέδιο Μάρσαλ, ίσως να έχετε ακούσει, και κυρίως από την πηγή από τα, μία, από τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων, τα οποία ήταν βέβαια, τα, τα χρησιμοποίησαν όλα, περίπου 33 εκατομμύρια δραχμές, έτσι από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία ήταν δανεικά και αχήρισαν τα λεγόμενα θαλασσοδάνεια όσοι όπω όπως έχουν απομείνει στην ιστορία δεν επέστρεψαν ούτε δραχμή από αυτά τα οποία υποτίθεται τους είχαν δοθεί σαν δάνεια από χρήματα που είχαν τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουν όπως ξέρετε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προβλήματα οικονομικά και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει διαρκή η διαρκή μείωση των συντάξεων όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό ήταν το δικτατορικό καθεστώς. Οι πρώτες μαζικές, επαναλαμβάνω, κινήσεις αρχίζουν από τους εργαζόμενους σε διάφορους γιατί για αυξήσεις τους μισθούς, δύο ήταν τα βασικά αιτήματα, και για να δημιουργήσουν συνδικάτα ελεύθερα, γιατί όπως είπα και στην αρχή της ομιλίας μου, έτσι είχαν καταργηθεί τα, τα σωματεία, είχαν όλα απαγορευτεί να λειτουργούν και η ΓΕΣΕ, και στη ΓΕΣΕ το τριτοβάθμιο όργανο είχαν διορίσει μία δική τους κλίκα όπου έλεγχε το οποίο έκανε, απλά έστελνε συγχαρητήρια ε, τηλεγραφήματα. Αυτό ήταν ο ρόλος της ΓΕΣΕ, ευχαριστήρια πούμε, στη Χούντα για οποιαδήποτε γιορτή ή εν πάση περιψώ, στη Δέσποινα, τη γυναίκα του δικτάτορα, την οποία λόγω του ονόματος παρουσίαζε με την Παναγία. Αυτό ήταν το επίπεδο εν πάση Λοιπόν, και οι δεύτερες μεγάλες μαζικές κινητοποίησεις θα γίνουν από το φοιτητικό χώρο, από τους φοιτητέ δηλαδή. Σχεδόν με τα ίδια αιτήματα, δηλαδή για να, να γίνουν εκλογές για φοιτητικού συλλόγους, που δεν το επέτρεπε βέβαια η Χούντα έτσι, αυτό το πράγμα, και για καλυτέρευση των σπουδών μέσα στα πανεπιστήμια ε, Αυτέ είναι η αρχή των πρώτων κινητοποιήσεων από, από, το 1970 περίπου. Και όσο προχωράμε, τόσο αυτέ οι μαζικοποιήσει, αυτέ οι κινητοποιήσει θα γίνονται μαζικότερε. Για μέν του φοιτητέ, για το φοιτητικό κίνημα, θα έχουμε μια πρώτη σημαντική μια πρώτη σημαντική κινητοποίηση και ταυτόχρονα διαφοροποίηση του φοιτητικού κινήματος. Γιατί οι πρώτες κινητοποιήσεις έτσι των φοιτητών θα έχουν ένα χαρακτήρα επειδή και η ηγεσία του φοιτητών, από τα χέρια αστών και σοσιαλδημοκρατών κυρίως προσφυγεί στη δικαιοσύνη για να, να πάρουν απόφαση δικαιοσύνη για να γίνουν εκλογέ στις φοιτητικές χώρες ή εν πάση περιπτώσει προσφυγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Αμερικανικό Κογκρέσο για την καταγγελία τη Χούντα κτλ. Τα, τα οποία βεβαίω δεν είχαν την παραμικρή, το, το, παραμικρό αποτέλεσμα. Κάτω από αυτή την πίεση, η Χούντα θα αποφασίσει να κάνει φοιτητέ εκλογέ στου φοιτητικού χώρου στους φοιτητικούς χώρους, το φθινόπωρο του 1972. Αυτές τις φοιτητικές εκλογές οι ρεφορμιστικές παρατάξεις των δύο ΚΚ δηλαδή θα συμμετάσχουν, οι μικρές δυνάμεις τότε της άκρας αριστεράς, οι μικρές επαναλαμβάνω δυνάμεις της άκρας αριστεράς, θα αρνηθούν να συμμετάσχουν στις εκλογές, πράγμα το οποίο θα έχει μια ανέλπιστη επιτυχία, επειδή επαναλαμβάνω ήταν μικρές οι δυνάμεις, μια που το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών θα αρνηθεί να συμμετάσχει στις εκλογές που προετοίμασε η Χούντα γιατί καταλάβαιναν ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, όπως θα αποδειχθεί αργότερα, ήταν θεραπευτικό για τη Χούντα και θα είναι μια ήττα για τις ερφορμιστικές δυνάμεις οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις εκλογές γιατί τους κέρδισε παμψηφή Χούντα, όλους τους ειδικούς Έτσι, Εκτός από έναν, αν θυμάμαι καλά. Αυτό θα ήταν μια σημαντική νίκη για τις μικρές δυνάμεις τότε της άκρας αριστεράς. Έτσι, ένα. Και το δεύτερο, ίσως πιο σημαντικό, που θα αρχίσει και παρακαλώ να το σημειώσουμε αυτό το πράγμα, μια διαφοροποίηση από τις, μια άλλη γραμμή απέναντι στη γραμμή των ρεφορμιστικών δυνάμεων της ΚΝΕ, δηλαδή και του Ρίγα Φεραίου, που ήταν και κυρίαρχε δυνάμει ή εμπασπιπτώσει είχαν πολύ περισσότερε δυνάμει από τι δύο αυτέ. Είναι, είναι η περιπτωσει ειχαν πολυ περισσοτερε δυναμει απο τι όπου θα αρχίσουν να εμφανίζονται μέσα στο φοιτητικό χώρο δύο διαφορετικέ γραμμέ κτλ. Το δεύτερο σημαντικό γεγονό στο φοιτητικό χώρο θα είναι οι καταλήψει τη νομική. Οι καταλήψει τη νομική είναι το 1973. Το 1973 πια τα γεγονότα αρχίζουν και επιταχύνονται. Έτσι, δηλαδή, όσο πλησιάζουμε πια προς τον Νοέμβρη και τα λοιπά, θα αρχίσουν, τα γεγονότα επιταχύνονται όλο και περισσότερο. Το δεύτερο, λοιπόν, σημαντικό γεγονός είναι οι καταλήψει της νομικής, που έχουν ένα πολλαπλό, μια πολλαπλή σημασία. Οι καταλήψει της νομικής είναι δύο, κατά βάση. Υπήρξε και μία προηγούμενα, αλλά οι δύο είναι οι πιο σημαντικές. Η πρώτη θα γίνει το Φλεβάρι του 20 Φλεβάρι του 1973 περίπου από 4 με 4,5 χιλιάδες φοιτητές. Η νομική ξέρετε, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Ακόμα δεν είχαν φύγει οι φοιτητέ εκτός Αθηνών, δηλαδή με αυτά τα καινούργια. Η, 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 θα γίνει περίπου από 4,5 χιλιάδες φοιτητές. Έχει το εξής, την εξή σημασία. Ε, ποιο είναι το, 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 καινούργιο χαρακτηριστικό. Για πρώτη φορά το φοιτικό κίνημα θα μπει μέσα στο χώρο του, δεν θα είναι έξω και θα προσφεύγει στα δικαστήρια, αλλά ήδη οι ίδιοι φοιτητέ θα καταλάβουν το χώρο, το πανεπιστημιακό χώρο που του ανοίγει. Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα έτσι, σε σχέση με ό,τι επικρατούσε και μία σημαντική αμφισβήτηση του δικτατορικού καθεστώτος και του φόβου και του τρόμου... γιατί μια σύλληψη σήμαινε... όχι δικηγόροι και παραδικηγόροι... αλλά βασανιστήρια, φυλακές και εξορίσεις... για μακροχρόνια διαστήματα. Έχει λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό ένα, δύο... δεύτερο είναι μια μαζική ενέργεια... ένα από σημαντικό κομμάτι έτσι, των, ε, των, των φοιτητών... τρίτο, ε, τα, τα, τα αιτήματα παρά τη αντίδραση των εφορμιστικών δυνάμεων δεν θα σταθούν μονάχα σε φοιτητικά αιτήματα, δηλαδή εκλογές και το ένα και τα λοιπά, αλλά θα πάρουν και πολιτικό χαρακτήρα, θα ακουστούν για πρώτη φορά σε μαζική κλίμακα κάτω η Χούντα, οι Αμερικάνοι και τα, λοιπά και τα λοιπά που ήταν στην ημερήσια διάταξη εκείνη την εποχή. Ένα τέταρτο πολύ σημαντικό γεγονός, για πρώτη φορά θα συντρέξουν και λαϊκές μάζες απ' έξω από το, περίπου 30.000 κόσμου θα, 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 θα πάει σε, 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 σε συμπαράσταση ολο, αυτού του, ε, της, πρώτης, της πρώτης φοιτητικής κατάληψης. Έτσι, που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα σημαντικό βήμα απέναντι σε ένα δικτατορικό καθεστώς που έχει όλα αυτά τα στοιχεία που είπα προηγούμενα, θα σπάσει δηλαδή αυτό το δρόμο που είναι κυρίως έτσι πριν καταφύγει στη βία το μέσο που κάθε εξουσία προσπαθεί να διαιωνίσει έτσι πριν καταφύγει δηλαδή στη βία, στην νομή βία είναι ο φόβος και ο τρόμος που καλλιεργεί έτσι στις μάζες των ανθρώπων για να μην αντιδράνε απέναντι στο καθεστώς. Αυτή η κατάληψη έτσι, θα σπάσει από τους ερφορμιστές οι οποίοι θα έρθουν, υποτίθεται ότι ήρθαν σε μία συμφωνία με τον Πρίτανη εκεί, ότι θα μεταφέρει τα δικαιώματά τους, τα αιτήματά τους στη δικτατορία και ότι θα γίνουν τα αιτήματά τους δεκτά και θα σπάσουν την κατάληψη με ένα βίαιο τρόπο. Έτσι, διώχνοντας ουσιαστικά τον κόσμο από την κατάληψη αυτή κτλ. Και, τα λοιπά. και βεβαίως, χωρίς να κάνουν καμία έγκληση προς τις μάζες να συμμετάσχουν σε βοήθεια. Προσπαθούσαν, θέλω να πω, να κρατήσουν στα φοιτητικά, στα στενά φοιτητικά πλαίσια έτσι, την κινητοποίηση, παρά αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα προηγούμενα. Η δεύτερη κατάληψη της νομικής, που είναι ένα μήνα αργότερα, θα γίνει μονάχα από δυνάμεις της αριστερά. Θα είναι μικρότερη σε συμμετοχή, περίπου 2.000 θα είναι η συμμετοχή και τα λοιπά, θα κρατήσει μονάχα 10 ώρες γιατί θα εισβάλλουν με εντολή του Πρίτανη, θα εισβάλλουν οι δυνάμεις της αστυνομίας και θα ε, διώξουν, όχι μόνο θα διώξουν, θα κάνουν και συλλήψεις και, θα, ε, πο, και, και, με τη βία θα διώξουν όλους τους φοιτητέ από εκεί. Ωστόσο, η σημασία της δεύτερης κατάληψης είναι εξαιρετικά σημαντική και είναι το κλειδί, α το έχουμε υπόψη... για να εξηγούμε όλα τα μετέπειτα γεγονότα. Ένα από τα κλειδιά για να εξηγούμε όλα τα μετέπειτα γεγονότα. Δηλαδή, είναι η δεύτερη σημαντική πρωτοβουλία... που θα πάρουν οι δυνάμεις της άκρας αριστεράς... που θα διαχωριστούν πολιτικά, παρά το γεγονός... ότι συκοφαντήθηκαν με το πιο άγριο τρόπο ότι σπάνε την ενότητα του κινήματος αυτά που συνήθως χρησιμοποιούν, δηλαδή όταν θέλουν ίσως να τα έχετε αντιμετωπίσει κι εσείς, ότι σπάνε την ενότητα του φοιτητικού κινήματος, ότι είναι τυχοδιώκτες, ότι κάνουν τυχοδιώκτικες ενέργειες. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, πράγματι ήταν ένα δεύτερο βήμα για ένα διαχωρισμό και μια άλλη πολιτικής απέναντι σε αυτή την κατάσταση την οποία προσπαθούσαν να διαμορφώσουν οι ρεφορμιστικέ δυνάμεις και θα δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις δυνάμεις της άκρας αριστερά αριστεράς εκείνης της εποχής ότι μπορούν και μόνοι τους να κάνουν ενέργειες όχι μαζί με τους ρεφορμιστές ή και με αυτή την πιστά να καλλιεργούσουν όποτε τους συνέφερε βεβαίως έτσι οι ρεφορμιστικές δυνάμεις. Έτσι. Και επομένως, πράγματι, οι καταλήψεις της νομικής είναι ένα σταθμός από κάθε άποψη. Και για αυτά που είπα για την πρώτη κατάληψη, αλλά και για αυτά για τη δεύτερη κατάληψη να μην τα επαναλαμβάνω. Αλλά σε γενικές γραμμές ότι εμάς περιπτώσει το κίνημα αυτόνομο μπορούσε να κάνει κάποιες ενέργειες, όπως ήταν η κατάληψη, ότι εμάς περιπτώσει είναι μια σημαντική, ένα, δεύτερο, ένα σημαντικό κομμάτι των λαϊκών μαζών θα προστρέξει περίπου 30.000 σπάζοντας και αυτό έτσι το φόβο και την δημοκρατία της δικτατορία. και το τρίτο έτσι σημαντικό και ήταν ότι οι δυνάμεις της άκρας αριστερά θα πάρουν πια ε, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες μια δική τους πρωτοβουλία, θα χαράξουν δηλαδή μια άλλη, μια άλλη πολιτική. Ε, αυτό είναι, αυτή είναι η κατάσταση όσο σιγά-σιγά το καζάνι αρχίζει να βράζει. Δηλαδή υπάρχει μία αναβρασμούς πια στην κοινωνία έτσι σε σχέση με τη δικτατορία, τις μεθόδους και τα λοιπά τα οποία ε, ε, εφάρμοζε. Ε, για να σπάσει αυτό το κύμα η, δημοκρατία, η δικτατορία θα σκληρύνει Θα επιστρατεύσει πάρα πολλούς φοιτητές. Είναι τότε που θα ψηφίσει το νόμο περί όπου ένα σημαντικό μέρος της ηγεσία αυτών των, των, φοιτητών εκείνης της εποχής, όπως και εργατών, θα τους επιστρατεύσει με τη βία. Θα τους κάνει φαντάρους, δηλαδή, θα τους πάρει δηλαδή και θα τους κάνει φαντάρους. Ήταν ο νόμος περί για να μπορέσει να... Και θα δίνει επίσης τα μέτρα καταστολής και τις ποινές. Οι ποινές τότε μπορεί να έτρωγες 10 χρόνια γιατί είπες κάτω Παπαδόπουλος ή ξέρω εγώ γιατί... Ε, υποτίθεται κανείς το άλλο. Ή και ισόβια ακόμα, πέρα από τα βασανιστήρια ή και πάει λέγοντα. Ε, αυτή είναι η κατάσταση η και παει λεγοντα αυτη ειναι έχουμε τους πρώτους δύο μήνες, τρεις μήνες έτσι, του, του 1973. Εδώ ε, το 1973 είναι πυκνό σε γεγονότα. Ε, το, Μάιο του, το, το Μάιο του 1973 θα έχουμε το κίνημα του ναυτικού. Ήτανε, κάποιες μονάδες του ναυτικού θα εξεγερθούν απέναντι στη Χούντα. Βέβαια, δεν θα έχουν τόσο μεγάλη απήχηση. Δεν είναι πια οι κινήσεις μέσα στο στρατό που καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις, όπως είχε γίνει το Δεκέμβριο του 1967, όπου ο βασιλιάς θα προσπαθήσει να ανατρέψει τους χουντικούς για να επιβάλει τη δική του χούντα των στρατηγών, όπως είπα προηγούμενα, θα αποτύχει η κίνηση του βασιλιά, θα φύγει τότε, ο βασιλιάς δεν θα ξαναέρθει πια στην Ελλάδα από το Δεκέμβριο του 1967. Το Μάιο του 1973 θα έχουμε την εξέγερση έτσι του ναυτικού. Η Χούντα θα τον φορτώσει στο βασιλιά ότι κινήθηκαν από το βασιλιά και από ορισμένου πολιτικούς. Θα διώξει το βασιλιά τότε με, 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 μια συντακτική πράξη που έκανε. Θα κηρύξει την Ελλάδα αβασίλευτη δημοκρατία, έτσι θα κάνει το καθεστώς δημοκρατική, δημοκρατικό... και όχι πια βασιλευόμενη δημοκρατία... θα κάνει ένα δημοψήφισμα, το οποίο ήταν βέβαια νόθος... αλλά θα επικυρώσει τις αποφάσεις του. Οι αποφάσεις ήταν ότι καταργείται η, νομαρχία, η, η μοναρχία στην Ελλάδα... ένα, δεύτερο, δύο, κηρύσσεται ε, δημοκρατία στην Ελλάδα και πρόεδρο τη Δημοκρατία για, ολο, για τα 8, 8 πρώτα χρόνια ανακηρύσσεται το ίδιο ο Παπαδόπουλο. Ο ίδιο ο, ο Παπαδόπουλο. Έτσι. Και ταυτόχρονα θα εξαγγείλει το σχέδιο, το λεγόμενο σχέδιο φιλελευθεροποίηση, όπου ορίζεται για πρώτη φορά πολιτική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μαρκεζίνη τη 8. Οκτωβρίου, η οποία θα αναλάβει το έργο της κυβέρνησης αυτής ήταν για να κάνει εκλογές. Αυτό είναι το σχέδιο φιλελευθεροποίησης. Οι εκλογές είχαν οριστεί για τις 10 Φεβρουαρίου του 1974. Έτσι, ο Παπαδόπουλος θα είναι για τα επόμενα 8 χρόνια πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το Σύνταγμα του 1968 έχει φτιάξει καινούριο σύνταγμα, δηλαδή, ο Παπαδόπουλος, το οποίο είχε εγκριθεί και αυτό με ένα άλλο νόθο δημοψήφισμα. Οι εξουσίες του Παπαδόπουλου θα είναι να ορίζει και να πάβει οι κυβερνήσεις, ένα, να ορίζει τα έξι κύρια Υπουργεία τα οικονομικών συντονισμού και δεν πάει λέγοντας, να διορίζει τους τρεις αρχηγούς των όπλων δυνάμειων, δηλαδή, του ναυτικού, της αεροπορίας και του στρατού και πάει λέγοντας. Δηλαδή, ε, το Σύνταγμα του, ε, του 68, όπως τροποποιήθηκε το 73 με την, ε, με την αβασίλευτη δημοκρατία που θα είχαμε πια πλέον στην Ελλάδα, θα ήταν μια δικτατορία με κοινοβουλευτικό μανδύα. Θα λειτουργούσε δηλαδή ένα κοινοβούλιο Κα, κα, κάτω από τις εντολές του Παπαδόπουλου δηλαδή και τα λοιπά. Αυτό ήταν το σχέδιο, αυτό είναι το σχέδιο φιλελευθερωποίησης, αυτό ανέλαβε να το, να το εκπληρώσει η κυβέρνηση Μαρκεζίνη, οι εκλογές είχαν οριστεί για τις 10 φλεβάρι του 1974. Σε αυτό το σχέδιο φιλελευθερωποίησης, λίγος πολύ μία πίσω από την άλλη όλες οι πολιτικές δυνάμεις της εποχής εκείνης εκεί, είτε οι αστικές είτε και οι ρεφορμιστικές, θα συμμετάσχουν. Οι μόνες δυνάμεις οι οποίες θα καταγγείλουν αυτό το σχέδιο είναι οι δυνάμεις της άκρας και της επαναστατικής αριστεράς εκείνης της εποχής. Οι μόνες, επαναλαμβάνω. Έτσι. Αυτό όχι μονάχα στα λόγια, αλλά θα προσπαθήσουν και με ενέργειες έτσι, να ε, αντιταχθούν σε αυτό το σχέδιο. Θα είναι είτε με το γιορτασμό της Πορτομαγιάς, είτε με την οργάνωση του, του, του κινήματος, γιατί το απεργιακό κύμα σε αυτούς τους μήνες θα ενταθεί πάρα πολύ. Είναι οι καλοκαιρινοί μήνες, το φοιτικό κίνημα αργότερα, θα, θα, όταν θα επιστρέψουν οι φοιτητέ μέσα στα πανεπιστήμια, γιατί αυτά συμβαίνουν τους καλοκαιρινούς μήνες, τους οποίους οι φοιτέ θα αρχίσουν να γυρίζουν από τον Οκτώβριο και μετά, όπως είναι γνωστό, θα πούμε και εκεί. Κυρίως όμως σε αυτή την περίοδο έχουμε πολύ έντονους εργατικούς αγώνες, έτσι από τη μια μεριά, και κυρίως κάτι που πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί αποτελεί και αυτό ένα από τα κλειδιά για να καταλάβουμε τι έγινε αργότερα, είναι στην επέτειο της σκηδείας του Παπανδρέου, στην επέτειο της σκηδείας του Παπανδρέου, του Γεωργίου Παπανδρέου, όχι τον, του, του, του Ανδρέα και του αυτού που ζει τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι, του Γεωργίου Παπανδρέου, όπου θα έχουμε την πρώτη σύγκρουση με τις δυνάμεις της Χούντας θα κατέβει χιλιάδες κόσμος, υπολογίζεται ότι στην επέτειο αυτή ήταν 30.000, οργανώθηκε κυρίως από αστικές δυνάμεις με σύνθημα πιο παρακαλώ κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Αυτό ζητούσαν. Βεβαίως, αυτές οι μόνες που κατέβηκαν καν δεν φώναζαν αυτό. Αυτό που φώναζαν ήταν κάτω δικτατορία, κάτω η περιπτώσει οι έξω οι Αμερικάνοι κτλ, κτλ. Αυτά τα συνθήματα που είχαν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα ένα. Ήταν δηλαδή μια πολιτική εκδήλωση αντίθετη από αυτήν την οποία οργάνωσα. Που έδειχνε τις διαθέσεις του κόσμου. Το δύο, το πιο σημαντικό. Για πρώτη φορά θα υπάρξει τόσο σφοδρή σύγκρουση με τις δυνάμεις καταστολής. Θα το βάλουν στα πόδια μάλιστα και τα λοιπά και αργότερα θα φέρουν καινούργιε δυνάμεις για να μπορέσουν να καταστήλουν αυτή την πρώτη κινητοποίηση του κόσμου. Έτσι. Για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, θα κάνουν και αρκετέ συλλήψει, θα πέσουν όμω τα μαλακά γιατί θέλανε να συνεχίσουν η Χούντα. Πίστευε ότι μπορούσε, έλεγχε την κατάσταση και πίστευε ότι μπορούσε να συνεχίσει αυτό το σχέδιο φιλελευθερωποίηση. Γι' αυτό και αυτοί οι οποίοι συνελήφθηκαν δεν είχαν την τύχη άλλων, άλλων αγωνιστών τα προηγούμενα χρόνια με αυτέ τι βαριέ ποινέ τα βασανιστήρια κτλ. που έλεγα και κυρίως αυτό που έχει σημασία και που πρέπει να κρατήσουμε υπόψη. Για πρώτη φορά θα υπάρξει μια ενοποίηση των δύο βασικών κινημάτων, του εργατικού κινήματος και του φοιτικού κινήματος. Δεν έχουμε μόνο μια ριζοσπαστικοποίηση, αλλά έχουμε και μια ενοποίηση, γιατί μέχρι τώρα και όπως λίγο πολύ θα ίσως θα διαπιστώσετε από αυτά τα οποία έχω πει, ήταν δύο ξεχωριστά επί της ουσίας έτσι, κινήματα, δύο χωρίς να έχει και πολύ επαφή το ένα με το άλλο. Θα υπάρξει μία ενοποίηση αυτών των κινημάτων, που είναι ένα, ένα, πολύ σημαντικό. Στην εξέγερση του Πολυτεχνείου θα πάρει αυτές τις διαστάσεις, ώστε θα μπορέσει η δυνατότητα έτσι, του Πολυτεχνείου να γίνει πραγματικότητα και να γίνει μια εξέγερση και η κατάληψη η ίδια να πάρει τον χαρακτήρα μιας εξέγερσης. Γιατί διαφορετικά τα πράγματα δεν θα είχαν αυτή την κατάληψη, την κατάληξη αν δεν υπήρχε αυτή η ενοποίηση των δύο κινημάτων εκείνη την εποχή που ήταν η αιχμή αυτό που ονομάζουμε γενικά κίνημα. Έτσι. Μα, με αυτή την έννοια, γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτά τα γεγονότα που είναι 4 Νοεμβρίου, πια λίγες μέρες πριν πάμε εκεί στην, πριν πάμε στην, στην, κατάληψη του Πολυτεχνείου. Η κατάληψη του Πολυτεχνείου, που είναι βέβαια και αυτή προϊόν της επιστροφής των φοιτητών, καταρχήν έχουν ανοίξει πια τα πανεπιστήμια, έχουν επιστρέψει οι φοιτητές, υπάρχει ένας αναβρασμός γενικά στο φοιτικό χώρο, πολλές καταλήψεις από εδώ, από εκεί, σε διάφορα πανεπιστημιακά ε, ιδρύματα και η κύρια κατάληψη θα είναι αυτή του Πολυτεχνείου την Τετάρτη δηλαδή 14 ε, Νοεμβρίου η κατάληψη του Πολυτεχνείου. Η κατάληψη του Πολυτεχνείου, γιατί εδώ είναι η ουσία του πράγματος, η κατάληψη του Πολυτεχνείου θα, θα, πολεμηθεί με δόντια, με νύχια και με δόντια από τις τερφωνιστικές δυνάμεις. Προσπάθησαν με όλα τα μέσα να τη ματαιώσουν. Και όχι μία φορά, πολλές φορές. Μέχρι και την Παρασκευή, λίγο δηλαδή πριν την εξέγερση, μέχρι και την Παρασκευή θα προσπαθήσουν να ματαιώσουν την κατάληψη του Πολυτεχνείου. Γιατί είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται και τα λοιπά. Γιατί είχαν τον προσανατολισμό τους προς τις εκλογές και φοβόταν ότι κάθε μεγάλη κινητοποίηση η σύγκρουση με τη Χούντα είναι δυνατόν να ματαιώσει τις εκλογές, όπως και τελικά θα γίνει σε τελευταία ε, ανάλυση. Αυτός ήταν ο φόβος, γι' αυτό προσπαθούσαν όσο το δυνατόν... ούτε να υπάρχουν μεγάλες φοιτητικέ κινητοποιήσεις... ούτε πολύ περισσότερο να πάρουν πολιτικό χαρακτήρα. Και όποιες δηλαδή κινητοποιήσεις των φοιτητών υπήρχαν... προσπαθούσαν να την κρατήσουν μέσα σε φοιτητικά πλαίσια από κάθε άποψη, όχι μόνο στο επίπεδο των ετοιμάτων, αλλά και στο επίπεδο της ενοποίησης με τον κόσμο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, υπήρχε ένας διαρκής αναβρασμός. Ο καθένας μπορούσε να διαπιστώσει ότι τα πράγματα οδηγούνται σε μία σύγκρουση μικρή ή μεγάλη. Ο καθένας, επαναλαμβάνω, μπορούσε να το διαπιστώσει. Και ο κάθε φοιτητής όσο και να μην ήταν πολιτικοποιημένο, μπορούσε να καταλάβει ότι ήταν αδύνατο οι φοιτητέ να ανατρέψουν τη Χούντα. Δηλαδή, οι φοιτητέ τότε δεν είναι όπω τώρα που είναι περίπου 200.000, ήταν στο σύνολο των πανεπιστημίων και 85.000 περίπου οι φοιτητέ στα τέσσερα πανεπιστήμια που υπήρχαν τότε. Η πανεπιστήμια τότε υπήρχαν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Γιάννενα, δεν υπήρχαν άλλα πανεπιστήμια. Έτσι. Δεν, ε, ο καθένας δηλαδή το, το καταλάβαινε και ο καθένας μπορούσε να καταλάβει ότι ή αν θέλετε δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί οι ρεφορμιστές δεν απευθύνονταν στον κόσμο. Γιατί δεν θέλανε να κατέβει ο κόσμος σε μία διαδήλωση. Έτσι. Αυτό θα, θα είναι κάτι το οποίο άρχισε να δημιουργεί τι σημαντικές αμφιβολίες γύρω από την πολιτική των φοιτητών. Ε, επαναλαμβάνω ότι κάνανε κάθε τρόπο να ματέωσουν. Ωστόσο, δεν μπόρεσαν να επιτύχουν τη ματέωση της κατάληψης του Πολυτεχνείου. Έτσι, δεν μπόρεσαν να το επιτύχουν αυτό για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί όταν άρχισε να κατεβαίνει ο κόσμος πια έγινε αδύνατο να ενώσουν το Πολυτεχνείο, το δεύτερο ήταν η ίδια η εργατική συνέλευση, η οποία συνετέλεσε στην κατάληψη, στην γενίκευση, στην, στο, στην κάθοδο του κόσμου στο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή πια στις συγκρούσεις. Στη, στην, στη κάθοδο του κόσμου συνετέλεσαν και άλλα πράγματα τα οποία θα τα στη συνέχεια. Ήταν η απεργία η οποία είχε εξαγγείλει η κατάληψη του, η, η, η συνέλευση του, 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 του πολυτεχνίου, η εργατική συνέλευση του Πολυτεχνείου, η οποία είχε μια σημαντική επιτυχία και, και αν, αν, προχωρούσαν οι μέρες θα, θα το πάνω, αυτό ήταν δεδομένο. Και τρίτος σημαντικός παράγοντας, ένα μέρος των φοιτητών κινήθηκε πια προς τις δυνάμεις της άκρας και της επαναστατικής αριστεράς. Ένα μέρος ουδετεροποιήθηκε και ένα μέρος ακόμα από τη βάση των δύο κομμάτων αυτών Είπα δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί οι έχουν τέτοια αντίδραση να εκενωθεί το Πολυτεχνείο κτλ. Και, και, και πήρε από την άλλη μεριά του πράγμα. Αυτό φάνηκε και στι συνελεύσει των φοιτητών που έγιναν. Έτσι. Τα γράφουν και τα ίδια τα κείμενά του. Αυτά δεν είναι μυθιστορήματα και τα ίδια τα κείμενά του τα γράφουν. Στι συνελεύσει των. Η Συντονιστική Επιτροπή, η πρώτη Συντονιστική Επιτροπή που υπήρχε η πλειοψηφία των ρευνηστών ήταν συντριπτική. Ένας ή δύο ήταν αριστεριστές, έτσι, άκρο εκείνη την εποχή. Στις δεύτερες συνελεύσεις των φοιτητών που γίνονται την πέμπτη, παρακαλώ, έτσι, ισοψηφούν περίπου οι εκπρόσωποι των εφαρμοστικών κομμάτων κτλ. Αυτό έχει όμως και σαν αποτέλεσμα να, παρα, να παραλύσει η Συντονιστική Επιτροπή. Δεν έπαιζε πια κανέναν ρόλο. Δεν, είναι, δεν ήταν προσώφερος του κινήματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η κατάσταση η οποία είχε δημιουργηθεί και ο καθένας ενεργούσε λίγο πολύ και από μόνο του. Έτσι. Αλλά θέλω να, να, να με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το αποτε... δείχνει τη μεταστροφή του κόσμου που υπήρχε έτσι, για, την, για να δοθεί η σύγκρουση με τη Χούντα και που ε, τελικά ε, όλο αυτό το πράγμα θα φτάσει σε μία ε, ε, εξέγερση. Εδώ τώρα, ε, σύντροφοι, ε, να πούμε ότι, η, η, βέβαια, ε, πήρε τα χαρακτηριστικά μιας εξέγερσης, δηλαδή, ο κόσμος, το, το πολυτεχνείο Έγινε ένα σύμβολο, έτσι, ένα σύμβολο. Ε, οι, οι μάχες δοθήκαν έξω, δεν δοθήκαν μέσα στο, στο Πολυτεχνείο. Απλά το Πολυτεχνείο ήταν πια ένα σύμβολο που απέκτησε και ένα είδος διαδική εξουσίας κα, κατά κάποιο τρόπο γιατί άρχισαν να έρχονται οι πάντες εκεί να εκφράζουν τα παράπονα τους και τα αιτήματα, όπως ήταν τα μέγαρα εκεί τότε που θέλανε να του πάρουν τα χωράφια για να κάνουν δηληστήρια εκεί. Ο Ανδρεάδης ήταν ένας, το, το, μεγαλύτερο κεφάλαιο τότε που υπήρχαν στην Ελλάδα μαζί με τον Ποντοσάκη και πάει λέγοντα ή ένα σωρό αγρότε ή οικοδόμοι που είχαν έρθει εκεί για να φυλάξουν και το φιλούσαν δηλαδή το Πολυτεχνείο από τις επιθέσεις της αστυνομίας ή οι επιθέσεις που γίνανε για την κατάληψη των διαφόρων υπουργείων που υπήρχαν στο κέντρο της Αθήνας κτλ. τα λοιπά. Και το δεύτερο, ότι η εξέγερση άρχισε να εξαπλώνεται σε όλες τις δεν, δεν είναι ε, ε, Αυτά όλα έχουν μια σκοπιμότητα, ότι το Πολυτεχνείο σαν Πολυτεχνείο κτλ. τα λοιπά, όχι. Η εξέγερση πήρε αυτά τα χαρακτηριστικά και βεβαιώς πανελλαδικά χαρακτηριστικά και σε άλλες πόδεις, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Έτσι άρχισαν να δημιουργούνται οι πρώτοι πυρήνες για μία εξέγερση, αλλά πρόλαβα τα τάγκς. Και βεβαίως, στον κύριο λόγο, υπήρχαν οι πόλεις όπου υπήρχαν πανεπιστήμια, όπως ήταν η Θεσσαλονίκη με τα λίγος πολύ γνωστά αποτελέσματα. Ε, αυτή είναι η ιστορία έτσι, της, της, της εξέγερσης του Πολυτεχνείου συνοπτικά, ελπίζω στη συζήτηση, να, το, να τα πούμε περισσότερα. Ε, βέβαια, το Πολυτεχνείο θα ρίξει τη Χούντα, παρά το γεγονός θα τη διαιρέσει καταρχή τη Χούντα. Μια ομάδα της θα κάνει καινούριο πραξικόπημα έτσι, από τους λοχαγούς εκεί με τον Ιωαννίδη. Ε, αυτό ήταν ένα καραγγιοζηλίκι πράγμα, εν θα κάνει μια δικτατορία, θα ανατρέψει τον, τον Παπαδόπουλο κτλ. Θα, θα κρατήσει για λίγους μήνες εκεί, αλλά ήταν επόμενο ότι οδηγούσε σε πολύ χειρότερες καταστάσεις, όχι μόνο το δικτατορικό καθεστώς, αλλά και το αστικό καθεστώς συνολικά. Θα, με το πρακτικό που επιχείρησε στην Κύπρο τον Ιούλιο έτσι, του 1974, θα ανατραπεί έτσι, θα ανατραπεί και θα έχουμε την ε, μεταπολίτευση. Έτσι. Δηλαδή, στην ουσία, η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι αυτή που θα ανατρέψει τη Χούντα και θα εγκαινιάσει την μεταπολίτευση, αυτό που ονομάζουμε τη σύγχρονη Ελλάδα. Ε, για να μπορέσει να αδειωθεί το καθεστώς, θα έχουμε σημαντικές παραχωρήσεις, από τη μεριά της αστικής τάξης. Είναι αυτό που ονόμασα στην αρχή σας, σαν σύγχρονη Ελλάδα, που τι είναι, ποια είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά. Έτσι, το πρώτο ότι θα γνωρίσει για πρώτη φορά η Ελλάδα ένα βιωτικό επίπεδο αρκετά σημαντικό. Έτσι, αρκετά σημαντικό, ένα βιωτικό επίπεδο δηλαδή, αρκετά σημαντικό. Θα γνωρίσει δημοκρατικές, πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες που δεν υπήρχαν ποτέ προηγούμενοι στην ιστορία της χώρας από τότε που δημιουργήθηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτος από το 1821. Θα καθιερωθεί η δημοτική γλώσσα και το, μονοτικό σύστημα, το μονοτονικό σύστημα, που είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Θα γίνει δωρεάν εκπαίδευση, είχε γίνει βέβαια από το καθεστώς του Παπανδρέου από το 1964 αυτό, αλλά η Χούντα το κατήργησε, όπως επανέφερε και την καθαρεύουσα γλώσσα στην Ελλάδα, υπήρχε, ξέρετε, μια διγλωσσία που ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη του ελληνικού λαού. Η μια πολύ μικρή ελίτ μιλούσε και έγραφε την καθαρεύουσα γλώσσα και όλος ο υπόλοιπο λαός μιλούσε τη δημοτική γλώσσα αυτή που μιλάμε και τώρα μεταξύ μας. Δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Θα έχουμε τη δωρεάν εκπαίδευση. Σήμερα βέβαια αυτά αφαιρούνται έτσι, στην τριτοβάθμια ε, εκπαίδευση, μόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κτλ. Θα έχουμε μία εξίσωση των γυναικών οικονομική και πολιτική που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Θα έχουμε μία αλλαγή στην οικογένεια, την ελληνική οικογένεια, όπου για πρώτη φορά θα καταργηθεί το δικαίωμα του πατέρα Αφέντη, που μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για την εξουσία του πάνω στην οικογένεια... στη γυναίκα και στο παιδί. Το παιδί δεν είχε κανένα δικαίωμα όπως και η γυναίκα μέσα στην οικογένεια. Αυτά και θα κατα... κα... κατοχυρωθούν και συνταγματικά. Όχι μόνο, θα είναι, είναι και συνταγματικά ποιες κατοχυρώσεις... και βεβαιώς ορισμένα πράγματα ίσως τα ξέρετε... δεν έχουν ίσως τόση σημασία τώρα... Αλλά όταν καθιερώνονταν ένα παιδί μπορεί να πάρει το όνομα του πατέρα ή της μητέρας. Δεν ήταν πρώτα έτσι τα πράγματα, μόνο του πατέρα. Το παιδί ήταν μια αυστηρά πατριαρχική κοινωνία, η ελληνική κοινωνία, ας πούμε, την οποία δεν... Ακόμα θα αποκτήσει μια ανοχή η ελληνικη κοινωνια με την οποια ακομα θα αποκτησει μια απέναντι σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και σε θρησκευτικέ ή φιλετικές κτλ που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια καθόλου μάλιστα και, και, τα λοιπά. Αυτά είναι κατακτήσεις που θα έρθουν από το 74 έτσι και μετά. Θα υπάρξει μία ανάταση στις τέχνες, στη λογοτεχνία, στη μουσική και τα λοιπά, που επίσης θα συνδυαστεί με τις καλύτερες περιόδους έτσι, της ελληνικής κοινωνίας και σε αυτά τα πράγματα. Και αυτό, εν περιπτώσει, που γνωρίζουμε αυτές οι δημοκρατικές ελευθερίες και πολλές άλλες θα είναι αποτέλεσμα αυτής της περίοδου. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω σημειώνοντας κάτι το οποίο βέβαια στο Πολυτεχνείο υπάρχουν τώρα όχι και σε τόσο μεγάλο βαθμό αρκετοί μύθοι ότι... Ήταν ένας ηρωικός αγώνας φοιτητών και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι ε, τα πράγματα. Και σταματάει εκεί ή ε, ένα φαινόμενο που έχει αυτές τις διαστάσεις ε, ηρωικός μεν και σκοτώθηκαν ε, αποτυχούντα από αυτούς τους ανόητους αξιωματικούς. Δεν είναι τα, τα πράγματα έτσι. Το πολυτεχνείο ανήκει στην εποχή της σε αυτή την εποχή δηλαδή που χαρακτηρίζεται από αυτό το επαναστατικό κύμα της περίοδου του 65-75 αυτή την δεκαετία, που χαρακτηρίζεται από τη Βιετναμέζικη Επανάσταση, την Αλγερίνικη Επανάσταση, την Αντιαπικιακή Επανάσταση και αυτό που λέμε Μάης του 68. Έτσι, χαρακτηρίζεται, είναι, είναι γεγονός αυτής της εποχής, Επηρεάζεται δηλαδή από αυτό το άλλον και επηρεάζει αυτό το διεθνές περιβάλλον. Επηρεάζεται από το γεγονό ότι την ίδια περίοδο έχουμε και την πτώση του Φάγκο στην Ισπανία ή τη Χούντα στην Πορτογαλία και τα λοιπά με την επανάσταση των ε, Γαριφάλων. Επηρεάζει και αυτή την, την περίοδο έτσι ταυτόχρονα. Ε, δεν είναι δηλαδή. Ένα μεμονωμένο γεγονός. Ένα. Δύο. Συνδυάζεται με την άνοδο των αγώνων που έχουμε σε παγκόσμια κλίμακα εκείνη την εποχή και με την ανύψωση στις τέχνες που έχουμε τα γνωρίζετε ίσως καλύτερα από μένα εκείνη την εποχή και που δίνουν ένα σωρό πράγματα ας πούμε ταυτόχρονα, όπως και εδώ από την άλλη μεριά. Συνδυάζεται με μία αναγέννηση του μαρξισμού που έχουμε κυρίως στη δεκαετία του 50 και κυρίως στη δεκαετία έτσι, του, του 60. Συνδυάζεται, έχει να κάνει επίσης το Πολυτεχνείο, είναι αποτέλεσμα αυτής της περίοδου όπου έχουμε μία σημαντική αμφισβήτηση της στρατηγικής των ρεφορμιστικών κομμάτων από σημαντικά τμήματα των εργαζομένων και της νεολαία σε παγκόσμια κλίμακα, που είναι η περίοδος που έχουμε και τη μεγάλη ανάπτυξη των επαναστατικών κινημάτων σε όλο τον κόσμο ε, περίπου, έτσι όπως και εγώ και εδώ βέβαια στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένα γεγονό που οφείλεται στη μικρή μας χώρα, πάση περιπτώσει, αλλά συνδέεται με όλα αυτά τα γεγονότα σε παγκόσμια κλίμακα και συνδυάζεται επίσης και σχετίζεται επίσης και με την κρίση του Σταλινισμού που έχει εδώ στην Ελλάδα θα πάρει και το χαρακτήρα της διάσπασης έτσι, του ΚΚ σε δύο κόμματα, περίπου ισοδύναμα ήταν εκείνη την εποχή του ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσωτερικού, που θα έχει σαν αποτέλεσμα έτσι, να χαλαρώσει τον έλεγχο του ΚΚΕ πάνω στην εργατική τάξη και ταυτόχρονα να δώσει μια καινούργια δυναμική σε αυτές τις μικρές οργανώσεις της άκρας και της επαναστατική αριστεράς, όπως και σε μια πλατιά πρωτοπορία που θα είναι αρκετά σημαντική, δηλαδή ένα κομμάτι νεολαίας νέων εργαζομένων που δεν ανήκαν οργανωτικά σε αυτές τις οργανώσεις, αλλά που σε γενικές γραμμές ακολουθούσαν έτσι, την πολιτική αυτών των καταστάσεων. Έτσι το αποτέλεσμα είναι δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, είναι γεγονός αυτής της εποχής, εκείνης της περίοδου. Και θα σημαδέψει την ελληνική κοινωνία με όλα αυτά τα οποία που έδωσε έτσι, τα καινούργια χαρακτηριστικά έτσι, στην ελληνική κοινωνία, που δεν έχει καμία σχέση από κάθε άποψη με ό,τι ήταν σε όλη την προηγούμενη περίοδο. Είτε αφορά σε βιωτικό επίπεδο, είτε αφορά σε δημοκρατικές ελευθερίες και σε, δικαιώματα, και σε δημοκρατικά δικαιώματα, είτε αφορά στα, στην, 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 εξέλιξη και στη, τη, της, της οικογένεια της ίδιας, της γυναίκας κατά ένα μεγάλο μέρος, του παιδιού, αν θέλετε, της εκπαίδευσης και της παιδείας, γιατί υπήρχε και ξύλο στο, ε, στα σχολεία τότε. Έτσι, δεν, δεν είναι τόσο... Ε, να τα περνάει κανένα και τα λοιπά, ή όσον αφορά την εκπαίδευση και πάει Αυτά ε, προς το παρόν.